Νομίζω ότι τα βρίσκουμε μπροστά μας τώρα. Αυτά τα έχουμε επισημάνει εγκαίρως όλα αυτά. Είχαμε επισημάνει τα προβλήματα που θα προκύψουν. Και τώρα ανακύπτουν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει ένα θέμα που ίσως δεν έχει τονιστεί τόσο πολύ σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ναι. Το οποίο νομίζω πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ερεύνης. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει μία ενιαία πλατφόρμα για όλη τη χώρα με ένα σύστημα που να υποστηρίζεται από κάποια εταιρεία ενιαίως για όλη τη χώρα. Υπάρχουν συμβάσεις κατά τόπους των συμβολογραφικών συλλόγων με ξεχωριστές εταιρείες, με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα λαλούμ γενικώς. Τι λέτε, αυτό δεν το γνωρίζαμε, κύριε Ροζάκη, το ακούμε, ναι, από εσάς. Δηλαδή, δεν έχει αναδειχθεί, είναι σοβαρό αυτό. Μισό λεπτό. Υπάρχουν συμβάσεις κατά τόπους από εκάστοτε τον οικείο συμβολογραφικό σύλλογο και όχι μία ενιαία σύμβαση για όλη τη χώρα. Αυτό προξενεί ερωτηματικά και για το θέμα του αδιαβλήτου και για άλλα ζητήματα πρακτικής φύσεως. Άρα μου λέτε δηλαδή ότι ο συμβολογραφικός σύλλογος εφετείου Κρήτης έχει διαφορετική συνεργασία με μια εταιρεία που υποστηρίζει τους ηλεκτρονικούς υπολογισμούς με τον αντίστοιχο, ας πούμε, της Θράκης? Σωστά. Σωστά. Α, μάλιστα. Αυτό λέω. Α, δεν είναι ενιαίο. Α, ωραία. Καλά πάμε. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Μας δώσατε και μια είδηση. Πάμε τώρα σε αυτό το θέμα και θέλω να σας ρωτήσω. Το διευκρίνησα, αλλά θέλω να το κάνετε καθαρό εσείς τους ακροατές. Θα, ναι, μπορούσε κάποιος να εικάσει ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας διαμαρτύρονται γιατί τους αφαίρουν το αντικείμενο των συνενετικών διαζύγιων και το περνάνε στους συμβολογράφους. Είναι έτσι? Ναι. Όχι, δεν είναι ο λόγος αυτός για τον οποίο διαμαρτυρόμαστε. Δεν είναι συνταχνιακό το ζήτημα. Καθιερώνεται ούτως ή άλλως με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων, όπως ισχύει και στα δικαστήρια. Οπότε δεν τίθεται θέμα αφαίρεση δικηγορικής ύλης. Οπότε δεν είναι το ζήτημά μας αυτό. Ήδη από το Φλεβάρι του 2017 είχαμε επισημάνει στις σχετικές εισηγήσεις του αρμοδίου υπουργού, του κ. Κοντονή, τα ζητήματα που ανακύπτουν και κυρίως έχουν να κάνουν με το θέμα της συνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Ναι. Είχαμε θέσει μια σειρά από ερωτήματα τα οποία στη δημόσια διαβούλευση δεν απαντήθηκαν. Και ουσιαστικά ο Υπουργός προχωρεί με δική του ευθύνη και ό,τι αυτό συνεπάγεται την νομοθέτηση όπως είχε εξ αρχής σκοπό να κάνει. Άρα μου λέτε ότι το συνενετικό διαζύγιο θα βγαίνει με συμβολογραφική πράξη? Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το νομοσχέδιο. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ζητήματα τα οποία παραμένουν αρρύθμιστα. Μισό λεπτό, κύριε Ροζάκη. Των μέσων κλπ. Μισό λεπτό. Εάν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι η λύση του οποιοδήποτε γάμου με συμβολογραφική πράξη, για συνενετικό μιλάμε, ναι, ναι, στην ουσία συμπίπτει με το να έχεις ένα σύμφωνο συμβίωσης ετερόφιλων. Και ακριβώς, εγώ τώρα σπέβδω να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι το σύμφωνο συμβίωσης είναι και πιο πλεονεκτικό, ιδίως όσον αφορά. Άρα, βεβαίως, μου λέτε να πάω να κάνω και ένα σύμφωνο συμβίωσης αν είμαι παντρεμένος, καλού κακού? Ίσως είναι μια λύση αυτό. Ίσως είναι μια λύση αυτό. Διότι στο σχετικό νόμο που αφορά το σύμφωνο συμβίωσης ρυθμίζονται κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τα περιουσιακά κτλ. Εδώ δεν έχουμε τέτοια ρύθμιση, δηλαδή είναι δυσμενέστερη η ρύθμιση. Μάλιστα. Πείτε μου τι άλλα προβλήματα μπορεί να ανακύψουν και σε σχέση με τις χώρες μέλη, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εγώ μπορεί να πάρω συνενετικό διαζύγιο συμβολογραφικά και να πάω στο εξωτερικό. Υπάρχει περίπτωση να είναι άκυρο? Βεβαίως. Ναι. Ένα, βασικά, κατά τη γνώμη σου, είναι το βασικότερο ζήτημα αυτό. Κατά πόσον αυτό εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διότι κατά το ευρωπαϊκό, ας πούμε, πρότυπο, δηλαδή αυτό που ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και δι' της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα διαζύγια εκδίδονται με δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το σύστημα που επιχειρείται τώρα να εισαχθεί. Και βέβαια όλα αυτά έχουν μία αυτόματη, να το πω, ισχύ σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να περιβάλλονται το δικαστικό τύπο, την δικαστική εγγύηση. Τώρα, όταν έχουμε πλέον αντικατάσταση του δικαστηρίου από το συμβολιογράφο, νομίζω ότι θα ανακύψουν ζητήματα σε σχέση με την εφαρμογή τους στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μου λέτε, υπάρχει δυνατότητα προσβολής μιας συμβολιογραφικής πράξης αν υπάρχει ελαττωματική διαδικασία στη διαπίστωση της βούλησης των συζύγων περί συνενετικού διαζυγίου? Λέω πράγματα που στα δικαστήρια, ναι, είναι αυτονόητα. Δηλαδή, αυτονόητα, να σου το πω απλά, σωστά, θα κάνω έφεση. Σωστά. Έτσι, αν βγει απόφαση και δεν είναι αυτή που νομίζω εγώ, κάποιος θα κάνει έφεση. Εδώ, σωστά, εδώ τι γίνεται? Δεν υπάρχουν ένδικα μέσα, δεν προβλέπονται ένδικα μέσα. Εδώ δεν υπάρχει έννοια της εφέσεως σε μια συμβολογραφική πράξη. Προφανώς θα πρέπει να προβλεφθεί κάποιος τρόπος, όταν εφόσον υπάρχουν ζητήματα, να μπορεί κανείς να προσβάλλει τη συμβολογραφική πράξη.
Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι. Δεν προβλέπεται κάτι, τουλάχιστον στο νομοσχέδιο που εισάγεται. Μάλιστα. Μπορεί να προκύψουν θέματα οικονομικής υφής, περιουσιακών, της κοινής κτήσης, ως σύζυγοι, όταν φτάνουμε σε διαδικασία συναιτικού διαζυγίου με συμβολιογραφική πράξη. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Κοιτάξτε, γενικώς θα έλεγα το εξής ως γενική παρατήρηση. Είναι πρόχειρο το νομοσχέδιο. Δηλαδή, ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να συζητήσει ρυθμίσεις και να, όλα αυτά να τα λύσει. Δεν έχει υπάρξει σχετική μέρημνα. Υπάρχει μια προχειρότητα, η οποία δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η βιασύνη και αυτή η προχειρότητα στο νομοσχέδιο αυτό. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε και ένας νέος άνθρωπος, πείτε μου, ποια είναι η τάση διεθνώς όσον αφορά τέτοιες υποθέσεις, οικογενειακές διαφορές, που εγώ όσο έψαξα τη βιβλιογραφία, μπορώ να κάνω λάθος, το 95%, να μην πω παραπάνω, αυτών των διαφορών με κάποιο τρόπο λύνονται, αλλά λύνονται δικαστικά. Η τάση ποια είναι, θέλω να μου πείτε. Είναι πολύ σωστό το συμπέρασμα που έχετε βγάλει. Αυτό συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή, τουλάχιστον στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς υπάρχουν ειδικά δικαστήρια οικογενειακών διαφορών. Επειδή έχουν μια ιδιαίτερη φύση οι οικογενειακές διαφορές και προφανώς πάντα ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα είδος συμβιβασμός, υπάρχουν ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν τις οικογενειακές διαφορές. Με εξειδικευμένους δικαστές που έχουν σχετικές σπουδές και εμπειρία. Αυτή είναι η διεθνή στάση και νομίζω ότι το παρόν νομοσχέδιο κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Ενώ θα έπρεπε, λέτε, να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα στο οποίο και η Δικηγορική Σύλλογη. Μετά την απόφαση Ολομέλειας, αυτή η επιστολή διαμαρτυρίας και αντίθεσης, όπου βάζεται και θέματα αντισυνταγματικότητας, πάει στους βουλευτές. Ναι, ναι. Η απόφαση του Προέδρου μας είναι να αποσταλεί στους βουλευτές. Σκέφτεστε και άλλο τρόπο να προσφύγετε στα ανώτατα δικαστήρια ως προς την αντισυνταγματικότητα? Ναι, ένα από τα ενδεχόμενα αυτό, το έχουμε συζητήσει ήδη αυτό, θα λάβουν σχετικές αποφάσεις στα αρμόδια όργανα, αλλά είναι ένα από τα ενδεχόμενα και αυτό. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, θέλω, αφού σας ευχαριστήσω, να σας ρωτήσω με όλα αυτά, με όλες αυτές τις διευθετήσεις που φτάνουν ακόμη και στον πυρήνα οικογενειών, συνενετικά διαζύγια, πληστηριασμοί, το βάζω όλο πακέτο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε πια στη χώρα μια άλλη και νομικά κανονικότητα που μπορεί να μας φαίνεται παρεκτροπή, αλλά είναι κανονικότητα. Ναι, έχετε δίκιο. Ξέρετε, όλα αυτά γίνονται στο όνομα της περιβόητης επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης. Αλλά τελικώς, όπως προκύπτει, μόνο αυτό που δεν εξυπηρετείται. Δηλαδή, ο όγκος δουλειάς που έχουν τα δικαστήρια για τα συνενετικά διαζύγια είναι αστείο να το συζητάμε. Είναι ένα ελάχιστο κομμάτι αυτό της δικαστηριακής ύλης. Συνεπώς είναι πρόσχημα αυτό. Αναρωτιέμαι και εγώ ότι μήπως πάμε σε μια άλλη πραγματικά, όπως το λέτε, νομική πραγματικότητα στη χώρα.